Οι εισαγγελικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη τους τις δύο αυτές, τα δύο αυτά πορίσματα καλογρέα, το ένα πόρισμα του Καλογρέα και του Καρακούκη. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Πισπυρίγκου είναι προφυλακισμένη. Τη γνωμοδότηση. Και κάνει τα ίδια λάθη πάλι. Τη γνωμοδότηση. Γιατί. Το λέω κύριε Λιάγκα, όχι γιατί η προσωπική μας σχέση είναι γνωστή. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις τα εγωγή και την κινήσεις λίγο, δεν θα βιάζεσαι. Την έλαβαν το υπόψη τους, αυτό είναι το θέμα. Περίμενε λοιπόν λιγάκι, άφησε να μιλήσει κάποιος που είναι ειδικός και γνωρίζει και τα πράγματα. Καμία δικαιοσύνη δεν παρενέβη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η αστυνομία, διενεργώντας προανάκριση μετά από τις εκπομπές σας, ναι. Αυτεπάγγελτα η αστυνομία, ζήτησε από την Αντιδικαστική Υπηρεσία Αθηνών να μελετήσουν τα στοιχεία που συγκέντρωνε η αστυνομία. Mm. Όχι η δικαιοσύνη ακόμα, η αστυνομία. Mm. Στη δικαιοσύνη δεν είχε πάει ποτέ. Συγγνώμη, οι εκπομπές οι τηλεοπτικές όθησαν την αστυνομία στο να συλλέξει στοιχεία. Έτσι ακριβώς, να αρχίσει να διερευνά. Οι τηλεοπτικές εκπομπές όθησαν την αστυνομία στο να συλλέξει στοιχεία. Ναι, εμείς πληροφορίες παίρναμε από την αστυνομία και αυτό είναι μέρος του ρεπορτάζ. Δεν ακούσαμε εμείς την αστυνομία να συλλέξει στοιχεία. Άκουσα να σου κάτι. Αν ήξερα ότι θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν θα έκανα αυτή την επιλογή να μιλήσουμε. Μα και εγώ όμως δεν μπορώ να μιλάω τη θέση μου, κύριε Κούγια. Κλείσε το στόμα σου λοιπόν και περίμενε λιγάκι. Μα το κλείνω το στόμα μου να σας ακούσω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχω όμως θέση. Τώρα θα κλείσω το. Έχω σοβαρότερα πράγματα να κάνω. Αν δεν με αφήσει να μιλήσω, τελείωσε το θέμα αυτό. Λοιπόν, για να τελειώνουμε και μιλάμε τελευταία. Να μιλάτε χωρίς αντίλογο. Για, γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχει αντιδικία μεταξύ μας. Ωραία, πείτε μου. Να υπάρχει. Από εδώ και πέρα θα έχετε και μηνύσεις και αγωγές. Ωραία. Λοιπόν, άκουσε, για να τελειώνουμε. Ναι.